Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ για το πώς ξεκίνησε η φωτιά στο Βαρνάβα, συναντήσαμε τον άνθρωπο ο οποίος φέρεται να ήταν ο μόνος που ήταν εκεί την ώρα της εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Όπως λέει, προτίθεται να καταθέσει στις αρχές και να υποδείξει το ακριβές σημείο από το οποίο ξέσπασε το πύρινο μέτωπο. Οπότε έρχεσαι εδώ, κατεβαίνεις από τα μάξι, ναι. Και τι βλέπεις? Και βλέπω μια μικρή εστία που ξεκίναγε από εδώ μέχρι εδώ, αυτό το πράγμα, αυτό το κομμάτι. Εσύ έτυχε να περνάς, σωστά. Εδώ με κάτοικος και έτυχε να περνάω, να πάρω ψηφίσει. Δεν πρόλαβες να δεις πίθα ή κάτι άλλο? Όχι, όχι, είχε ξεκινήσει αυτό το κομματάκι εδώ. Αυτό εδώ μιλάμε, δηλαδή αν είχα κουβάδα την έσβηνα. Για τέτοιο τόσο που ήταν. Αν είχε κουβάδα την έσβηνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, παίρνω τηλέφωνο ένα θελοντή που ξέρω ότι είμαστε εδώ πέρα, ο οποίος έχει επαφή με την πυροσβεστική. Πήρε κατευθείαν τηλέφωνο και πήρα και εγώ ίδιος με τα μάξι. Γιατί η πυροσβεστική πάντα εκεί στην κορυφή, άμα δεις, πάντα έχει πυροσβεστικό. Πήγα, τους έφερα τους ανθρώπους εδώ. Μέχρι να πάω εκεί και να έρθω, μιλάμε για ένα λεπτό, είχε φτάσει στη μάντρα αυτή που έχει. Το ξύλινο. Μέχρι οι άνθρωποι να κατέβουν από εδώ, να βγάλουν τους μάνικες, είχε αρχίσει και κατέβαινε προς το ρέμα. Δυστυχώς, μέχρι να καταλάβουν, καταλάβανε και αυτοί γρήγορα ότι δεν μπορούν από εδώ να τους σβήσουν, γιατί ο αέρας τους έχει προς τα κάτω. Βάλανε τον πυροσβεστικό μέσα, κανονικά μέσα στο χωράφι. Πήγαν να τη σβήσουν εκεί στο ρέμα. Αυτό ήταν, μιλάμε για. Άρα, στα συνέ, επειδή έχει σημασία, με συγχωρείς αν είναι κουραστικό. Εσύ περνάς με το αυτοκίνητό σου, με το δρόμο, και τι ακριβώς βλέπεις? Εκεί που βλέπεις την... αυτό εδώ. Είναι. Από εδώ, μέχρι εκεί που είσαι εσύ, μέχρι την πέτρα, είναι στάχια και καίγονται στάχια. Κατεβαίνω κάτω με τα πόδια, δεν μπορώ να τη σβήσω με τίποτα, καίγουν τα πόδια μου, έχω γάματα εδώ. Παίρνω κατευθείαν τηλέφωνο, μιλάμε αυτά είναι δευτερόλεπτα που σου λέω. Παίρνω τηλέφωνο τον άνθρωπο, τον εθελοντή που έχει επαφή με την πυροσβεστική. Βλέπω με το που κλείνω το τηλέφωνο εγώ ότι όντως η πυροσβεστική έχει ξεκινήσει από εκεί και έρχεται. Πάω ότι φωνάζω για να μην είχαν χρόνο να δείξω πού ακριβώς είναι η φωτιά. Όντως η αλήθεια είναι ότι το πρώτο ελικόπτερο έκανε ρήψη σε 2-3 λεπτά από τότε που φωνάξαμε την πυροσβεστική. Ήρθε και έκανε ρήψη εδώ. Ο αέρα εντάξει ήταν συγκλονιστικό. Εμά είναι η τέταρτη φωτιά που ζούμε εδώ και το πράγμα το έχουμε ξαναδεί. Αυτή είναι η τέταρτη φωτιά. Τα δύο πράγματα που έχω να πω εγώ που παρατήρησα, γιατί ήμουν όλος από την αρχή μέχρι τώρα. Ένα, η φωτιά ξεκίνησε εδώ και να λένε... Άρα σε απόσταση πόσα μέτρα από την κολόνα είναι? Η φωτιά ξεκίνησε από... ήταν από την κολόνα. Ξεκίνησε από την κολόνα, εδώ. Α, ξεκίνησε από την κολόνα, απλά εσύ το είδες εδώ. Εγώ είδα από την κολόνα να καίγεται από την κολόνα μέχρι εδώ. Πες μου τώρα εσύ από την κολόνα μέχρι εδώ πώς μπορεί να πάρει φωτιά. Από την κολόνα μέχρι εδώ, πώς ξεκίνησε η φωτιά? Ο άνθρωπος αυτός που μένει εδώ, βλέπεις, δεν έχει τίποτα πάθει. Έτσι, δεν ήταν άνθρωποι έξω. Άνθρωποι ήμουν εγώ και ήταν και το ζευγάρι που μένει εκεί, ήταν και αυτή την πήραν τη φωτιά γρήγορα, αυτό το σπίτι εκεί. Έτσι. Από την κολόνα μέχρι εδώ, τώρα να πέρασε κάποιος και να πέταξε κάτι. Τι να σου πω. Εσύ δεν είδες κάποιον πάντως? Εγώ δεν είδα κανέναν. Ναι. Τίποτα. Άνθρωποι δεν ήμασταν. Ήμουν μόνο εγώ και ήταν και εκείνο το ζευγάρι που σου λέει στο σπίτι που ήταν έξω εκείνη την ώρα, γιατί είχε να ήταν στον κήπο. Από την κολόνα μέχρι εδώ. Τι να σου πω, βέβαια. Εμείς δεν είμαστε, εγώ δεν είμαι πυρογνώμων, δεν ξέρω αν μπορεί να προκληθεί πίσω από εκεί. Εγώ σου λέω πού ακριβώς είδα τη φωτιά. Η φωτιά την είδα. Από εκεί ξεκίναγε μέχρι εδώ. Ο αέρας ήταν προς τα εκεί. Έτσι. Δηλαδή φύσαγε όπως φυσάει τώρα, φύσαγε προς τα εκεί. Και έτσι έφυγε η φωτιά, έφυγε με τρομακτική ταχύτητα. Ωστόσο, επεκτάθηκε και από τα αριστερά, έτσι. Δεν επεκτάθηκε μόνο μέσα στο ρέμα. Κοίταξε, όταν αρπάξει το ρέμα ήταν ευκόφυτο, εδώ δηλαδή πάνω, δεν είχε κάνει την προηγούμενη φορά, είχε πολύ ύλη να κάψει, οπότε άστο, άμα πάει στο ρέμα, μετά δεν μαζεύεται με τίποτα. Λοιπόν... Δύο πράγματα που είδα, εγώ. Οι πρώτοι πυροσβέστες που ήρθανε, δεν ξέραν την περιοχή. Κάτσαν και στηθήκανε δηλαδή άνθρωποι εδώ, όχι ότι φταίνει οι άνθρωποι, έτσι, άμα τους στείλανε από οπουδήποτε που δεν μπορούν να ξέρουν και όλη την περιοχή, αλλά εγώ τι είδα. Κάτσαν και στηθήκανε εδώ, είναι όταν κάποια στιγμή πιάνω να προσδιοριστεί, λέω παιδιά πηγαίνει. Έχει και άλλο δρόμο από εκεί που ήρθε. Άμα κατέβαινε κάτω, έχει και άλλο δρόμο που μπορούσε να κόψει τη φωτιά στο ρέμα. Να μην φύγει δηλαδή, να καεί αυτό το ρέμα, αλλά να μην φύγει προ τα πάνω προ το χωριό. Δεν ξέρω πώ θα πάμε εκεί. Δεν ξέρω πώ θα πάνε εκεί. Δεύτερο, ήταν ένα προσβεστικό. Έσχυνε τη φωτιά.